Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Το σημερινό θέμα είναι θεωρητικό και η ανάγκη γι' αυτό προέκυψε μέσα από τι απορίε σα κάτω από το χθεσινό βίντεο. Το χθεσινό βίντεο που ανέβηκε την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024 έχει τίτλο Ιστριονικότητε είναι μια αυθαιρεσία στη χρήση του λόγου δική μου, η οποία προέρχεται από τον όρο ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, ιστριονικότητες, η ιστριονική της διπλανής πόρτας και τα τερτύπια τους όπως η τιμωρία της σιωπή. Το βίντεο αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο είναι αυτοκινητικό. Δηλαδή το γυρίσαμε στο αυτοκίνητο μαζί με τον σύντροφο μου τον Πάνο. Έχει αρκετά χιουμοριστικό χαρακτήρα και είναι η πρώτη ουσιαστικά αναφορά εδώ στο κανάλι για την ιστηρονικότητα. Και επειδή έχετε κάποιες δόκιμες απορίες, ακόμη δεν έχω προλάβει να διαβάσω όλα τα σχόλια αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο, έχω σημειώσει όμως δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι κάποιο αν έχει ιστηρωνικό στυλ προσωπικότητα δεν σημαίνει ότι είναι ένα αρχισός. Σωστά το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα, έχω τρία άτομα με ιστηρωνικότητα στο περιβάλλον μου. Και επειδή έχω κρίσεις πανικού, φοβάμαι μην καταλήξω και εγώ ιστριονική και ταλαιπωρώ το σύντροφο. Ε, η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας είναι μία διάγνωση... η οποία βρίσκεται στο β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας. Διαβάζω ότι υπάρχουν σοβαρές σκέψεις στην επόμενη έκδοση του DSM. Τώρα έχουμε τον DSM-5, το Text Revised. Τη επόμενη έκδοση θα είναι τον DSM-6 θα απαλληφθεί αυτή η διάγνωση από το β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας. Όπως έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, ανήκω στην ομάδα εκείνη των ψυχολόγων που θεωρούμε ότι η διάγνωση διαταραχή προσωπικότητας και ειδικά αυτές οι διαγνώσεις του β' πλέγματος πρέπει να τις δούμε κάπως διαφορετικά στην ψυχοπαθολογία. Όμως δεν είμαι εγώ που φτιάχνω τα εγχειρίδια, υπάρχουν και ερευνητικέ ομάδες πίσω από αυτό. Να αναφέρω έτσι ενδεικτικά ότι τον DSM-5 κυκλοφόρησε το 2013 και το Text Revise, δηλαδή κάποιε αναθεωρήσει, το 2022. Ε, θα μιλήσουμε σήμερα για το ιστριονικό στυλ προσωπικότητα, όπω ακριβώ μιλάμε και για τον αρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Στο κανάλι μας αναφερόμαστε πολύ συχνά στον ναρκισισμό στυλ προσωπικότητας και όχι ως ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, γιατί όπως έχω εξηγήσει πολλές φορές, ο ναρκισισμός δυστυχώς είναι ένας τρόπος σκέψης και ένας τρόπος ζωής και κατά τη δική μου γνώμη, η οποία όπως λέω συμφωνεί και με τη γνώμη άλλων επιστημόνων, θα έπρεπε να απαλληφθεί από τις διαγνώσεις και τις διαταραχές. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, έχει αυτό το χαρακτήρα, έχει αυτό τον τύπο και δεν είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Είναι ο τρόπος που έχει επιλέξει ξανά και ξανά να αντιμετωπίζει τον εαυτό του και τον κόσμο. Ένα πολύ πονεμένο θέμα γιατί δυστυχώ ζούμε στην εποχή του ναρκισισμού. Ο ναρκισισμός στις μέρες μας ενδοξοποιείται από διάφορες πηγές. Ένα σχόλιο που διάβαζα σήμερα το πρωί στο κανάλι με προβλημάτισε ιδιαίτερα, θετικά ενώ με προβλημάτισε, γιατί μια κοπέλα έγραφε ότι οι περισσότεροι άνδρες της ηλικία μου, 18 με 25, παρακολουθούν φανατικά κάποιους ομιλητές ή κάποιους εμψυχωτές ανδρών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ένας άντρα για να επιτύχει στη ζωή του πρέπει να εγκολποθεί ένα ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και ανέφερε φυσικά ως παράδειγμα το διαβόητο Andrew Τέιτ. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο στο θέμα, δεν είναι το θέμα μας. Ούτε ο Τέιτ, ούτε ο Πίτερσον, ούτε αυτοί που διδάσκουν τον αρκισισμό σε έναν επιτυχημένο τρόπο ζωής. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τον ιστριονισμό και... Βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο της δόκτωρος Ράμανη, τη Ρουβάσουλα, η οποία υποστηρίζει πως το ιστριωνικό στυλ προσωπικότητας μοιάζει με έναν ελαφρύ ναρκισισμό. Σαν να είναι ένας light ναρκισισμός, λέει η ντοκτορά Μανή, του στυλ προσωπικότητας. Και εκείνη ε, έχει τη γνώμη ότι θα έπρεπε η ιστριωνικότητα και το ιστριωνικό στυλ προσωπικότητας να απαλληφθεί από τον DSM. Και γιατί έχει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη με τον αρκισισιστικό στυλ προσωπικότητα, το ιστηριονικό στυλ προσωπικότητα και... και για ένα άλλο λόγο. Η Ντόκτωρα Ράμανι πιστεύει στη θεωρία πω η λέξη ιστηριονικότητα προέρχεται από τη λέξη ιστέρα, που σημαίνει μήτρα. Και ο Ιπποκράτη, ο πατέρα τη ιατρική, ονόμαζε ιστερία κάποιε συμπεριφορέ, οι οποίε θεωρούσε πω οφείλονταν στη γυναικεία φύση και οφείλοντα τη δυσλειτουργία της μήτρας. Άρα η λέξη ιστερία στη σημερινή α, ψυχολογία και ψυχιατρική, στη σημερινή ψυχοπαθολογία είναι μία λέξη που αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε και ο ιστριονισμός, αν όντως η λέξη προέρχεται από την ιστερία, είναι επίσης ένας όρος ο οποίος είναι και σεξιστικός. Φυσικά, παρόλο που οι αναφορές μιλάνε ότι πιο συχνά γίνονται διαγνώσεις γυναικών με το αισθηρονικό στυλ προσωπικότητας, οι ψυχοπαθολόγοι εικάζουν πως η παρατηρείται σε αντίστοιχους αριθμούς και στους άνδρες, απλώς δεν γεγνώσκονται. Λοιπόν, ας αφήσουμε πίσω τον όρο ιστριωνικότητα, που αν προέρχεται από τη λέξη ιστέρα που σημαίνει μήτρα ένα σεξιστικό όρο, φυσικά γράφεται με γιώτα ιστριονικότητα δεν γράφεται με ύψιλον. Σε αυτό το σημείο είπα πρέπει να το ψάξω. Παρόλο που η Δόκτωρα Ράμανι λέει στο βίντεο τη ότι ο όρο ιστριονισμό έρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη ιστέρα, ο ελληνικό όρο ιστριονικό, π.χ. ιστριονική διαταραχή προσωπικότητα, αποδίδει το αγγλικό επίθετο histrionic το οποίο όμω. Ουδέμια σχέση έχει με την ελληνική λέξη ίστρος, αλλά προέρχεται από το λατινικό χίστριο, χιστριόνης, ηθοποιός, ετρουσκικής προέλευσης. Η γραφή ιστριονικός, με γιώτα αυτή που χρησιμοποιούμε εμείς, χρησιμοποιείται σε πολύ μικρότερο βαθμό, αλλά είναι τιμολογικός ορθότερη. Άρα, η λέξη ιστριονικός προέρχεται από τη λέξη ηθοποιός, και ο ηθοποιός είναι αυτός ο οποίος εκτελεί δράματα. Πάμε να δούμε τι δράματα εκτελούν οι άνθρωποι με ιστριονικότητα. Βασικό στοιχείο της ιστριονικότητας είναι η ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα. Οι άνθρωποι που έχουν ιστριονική συμπεριφορά και ιστριονικό στυλ προσωπικότητας είναι ιδιαίτερα δραματικοί τύποι αυτό που στα αγγλικά λέγεται drama queen ή drama king. Βασίλισσα του δράματος ή ο βασιλιάς του δράματος. Τι σημαίνει δραματικός τύπος, κάποιος ο οποίος περιγράφει με πολύ δραματικότητα, με πολύ θεατρινισμό τα προβλήματά του και ζητά να πάρει προσοχή από τους άλλους παρουσιάζοντας τον εαυτό του κάποιον εξαιρετικά αδικημένο. Οι άνθρωποι με ιστριονικότητα ψάχνουν συνεχώς για προσοχή και ενδιαφέρον από τους άλλους. Ενθουσιάζονται εύκολα και απογοητεύονται εύκολα. Έχουν αυτό που θα λέγαμε shallow feeling, αβαθές συνέστημα, το οποίο μετατρέπεται εύκολα. Δηλαδή με τον ίδιο εύκολο τρόπο που θα σε ανεβάσουν, με τον ίδιο εύκολο τρόπο και θα σε κατεβάσουν. Ή θα σε κάθυλώσουν ή θα σε αποκαθυλώσουν καλύτερα. Οι άνθρωποι με ιστριονικότητα ψάχνουν συνεχώς για προσοχή και ενδιαφέρον από τους άλλους. Τι μας θυμίζει αυτό? Δεν μας θυμίζει τους ναρκισιστές που ψάχνουν ναρκισιστική τροφοδοσία και παροχή από τους άλλους ανθρώπους που η ναρκισιστική τροφοδοσία και η παροχή έχει και την έννοια του να ασχολούνται οι άλλοι μαζί τους και να ενδιαφέρονται οι άλλοι μαζί τους. Άρα οι άνθρωποι με ιστηριονικότητα ψάχνουν συνεχώ για προσοχή και ενδιαφέρον από του άλλου. Παρατηρείται υψηλό επίπεδο παρορμητικότητα στου ανθρώπου με Και αυτό έρχεται να δέσει με την ψυχοσυναισθηματική του ανοριμότητα και επίση μα θυμίζει την παρορμητικότητα των αρκισιστών, οι οποίοι είναι μεγάλα παιδιά. Ο ναρκισισμός, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτόν τον ναρκισισμό, είναι μία συνθήκη στην οποία ο άνθρωπος αρνείται να μεγαλώσει, αρνείται να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και θέλει να δέχεται φροντίδα, προσοχή, κανάκεμα όπως ένα μικρό μωρό. Άρα, οι ιστηριονικοί, όπως και οι ναρκισιστές, έχουν ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη δραματικότητα, ψάχνουν συνεχώς για προσοχή και ενδιαφέρον από τους άλλους, ενθουσιάζονται εύκολα και απογοητεύονται εύκολα και, σημειώστε το αυτό, νιώθουν ιδιαιτέρως άσχημα αν δεν είναι το κέντρο της προσοχής. Οι ιστριονικοί θέλουν να είναι το κέντρο του σύμπαντος, ο ομφαλός της γης. Θέλουν να είναι το κέντρο της συζήτησης, το κέντρο της προσοχής. Αν βρίσκονται σε μια ομάδα και η προσοχή φύγει από αυτούς και πάει σε ένα άλλο μέλος της ομάδας, κατεβάζουν τα μούτρα τους, ενοχλούνται νιώθουν ιδιαίτερα άσχημα. Θα έλεγα δέχονται ένα βαθύ πλήγμα στον αρκιστικό τους εγώ. Και τα συναισθήματα των ιστριονικών αλλάζουν εύκολα επειδή ακριβώς βιώνουν έντονη απογοήτευση όταν δεν είναι το κέντρο της προσοχής και έντονη εφορία όταν είναι το κέντρο της προσοχής. Μιλάμε δηλαδή, ξαναλέω, για συναισθηματικά βαθεί ανθρώπους οι οποίοι συνδέονται με τους άλλους σε ένα εξαιρετικά επιφανειακό επίπεδο. Αν εσύ μου δίνει προσοχή και αν εσύ ασχολείσαι μαζί μου και αν εσύ με κάνει να νιώθω σημαντικό, έστω και αν αυτό γίνεται μέσω του οίκτου, έστω και αν αυτό γίνεται μέσω τη φροντίδα που μου δίνει, επειδή εγώ έχω παρουσιαστεί ω ένα ιδιαίτερα δύναμο άνθρωπο, τότε νιώθω καλά και είσαι ο καλύτερο για μένα. Αν όμω. Σταματήσει να μου δίνει προσοχή γιατί έχει βρεθεί ένα άλλο άνθρωπο ο οποίο χρειάζεται προσοχή. Γιατί δεν ασχολούνται οι άλλοι συνέχεια με εμά. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Να μην ασχολούνται οι άλλοι συνέχεια με εμά. Που είναι ιστριωνικό, καταπέφτω ψυχολογικά, γίνομαι χάλια και μπορεί να βγάλω ένα εξαιρετικά κακό εαυτό τον οποίο ποτέ δεν θα μπορούσε να είχε φανταστεί ο άνθρωπος που με γνώρισε από την αρχή και εγώ τον είχα θεοποιήσει, τον είχα εξεδανικεύσει ακριβώς επειδή έδωσε προσοχή στην ιστορία μου, έδωσε προσοχή στο δράμα που αφηγήθηκα. Οι άνθρωποι με ιστηριονικότητα προσπαθούν συνεχώς να ελκύουν τους άλλους, είτε μέσα γυνευτική συμπεριφορά, είτε μέσω της πρόκλησης ήχτου και συμπάθειας για τα σοβαρά προβλήματα τους και τις ασθένειες τους. Εδώ θέλω να πω ότι τα δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας είναι βούτυρο στο ψωμί των ιστριονικών. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για τα δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας. Έχει να κάνει για τα ψυχολογικά κέρδη που έχει ένας άνθρωπος για να παραμείνει να είναι άρρωστος ή να παραμείνει να είναι σε μια προβληματική συνθήκη. Τα δευτερογενή ωφέλη, τα οποία δεν τον αφήνουν να γιατρευτεί. Αυτή η παρατήρηση έγινε πρώτα σε ασθενεί με σωματικέ ασθένειε, οι οποίοι έπαιρναν την κατάλληλη θεραπεία και παρόλα αυτά δεν αποθεραπεύονταν. Και έτσι παρατηρήθηκε ότι οι άνθρωποι που απολάμβαναν την προσοχή, τη φροντίδα, τη σημασία, τον ήχτο των γύρω του επειδή ήταν άρρωστοι, δεν θυσίαζαν αυτά τα δευτερογενή ωφέλη τη ασθένεια προκειμένου να θεραπευτούν. Αντιστέκονταν ψυχολογικά ή υποσυνείδητα εσωτερικά στο να θεραπευτούν, γιατί απολάμβαναν την προσοχή που είχαν λόγω ασθένεια. Τα δευτερογενή ωφέλη τη ασθένεια μπορεί να συμβαίνουν σε μια σωματική ασθένεια ή μπορεί να συμβαίνουν και σε μια ψυχική συνθήκη. Για παράδειγμα, ένα άνθρωπο παρουσιάζει μια ιδιαίτερα δραματική ιστορία. Ότι έχει ζήσει μια εξαιρετικά δύσκολη παιδική ηλικία, που μπορεί όντω να έχει ζήσει μια εξαιρετικά δύσκολη παιδική ηλικία, και ότι δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει και να αναρρώσει από τα τραύματα της παιδικής του ηλικίας... και διηγείται στους γύρω του τα μπερδέματα που έχει η ζωή του στο παρόν... λόγω των τραυμάτων της παιδικής του ηλικία. Τραβάει την προσοχή, τραβάει τον νύχτο... τη φροντίδα και το ενδιαφέρον των άλλων... επειδή διηγείται μια τόσο δύσκολη ιστορία... και μια τόσο δραματοποιημένη ιστορία... οπότε οι άλλοι άνθρωποι ενσκύπτουν πάνω σε αυτό τον καημένο, τον ταλαιπωρημένο τον βασανισμένο άνθρωπο, να του δώσουν θάρρο, να του δώσουν προσοχή, να του δώσουν συμβουλέ για το πώ να καταφέρει να ξεφύγει μέσα από αυτό το φαύλο κύκλο στον οποίο είναι εμπλεγμένο. Και εάν έχει στριονικότητα ο άνθρωπο αυτό, δεν θα ακολουθήσει καμία συμβουλή η οποία θα τον βγάλει από τα διέξοδά του, επειδή ακριβώς απολαμβάνει τα διέξοδά του και απολαμβάνει τα δευτερογενή ωφέλη του να έχει τα διεξοδά του. Σε πολλές περιπτώσεις φυσικά παρατηρείται το φαινόμενο ένας άνθρωπος που είναι ευάλωτος ναρκισιστής, κρύφο ναρκισιστής και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το φαινόμενο, να παρουσιάζεται στους γύρω του ως συνεξαρτώμενος και καλά θύμα των άλλων ναρκισιστών στη ζωή του, ότι μια ζωή αδικούντα από τους ναρκισιστές που το γέννησαν, από τους ναρκισιστές που το μεγάλωσαν, από τους ναρκισιστές που παντρεύτηκε, από τους ναρκισιστές που χώρισε, από τους ναρκισιστές που χώρισε και ξαναπήγε πίσω, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ο καθένα την περδεμένη ιστορία ζωής έχει, να παρουσιάζεται ως το υπέρτατο θύμα, το συνεξαρτόμενο, το κακοποιημένο θύμα και όταν ενσκύπτουν πάνω του άνθρωποι με πραγματικό ενδιαφέρον, άνθρωποι με ενσυναίσθηση, ίσως και με υπερβολική ενσυναίσθηση, τη λεγόμενη υπερενσυναίσθηση, προσπαθώντας να του δώσουν δρόμους διαφυγής, να του δώσουν θάρρος για να ξεφύγει από αυτό τον ασφιχτικό κλειό που με δραματουργικότητα παρουσιάζει ότι βιώνει, αντιστέκεται στο να ακολουθήσει τι συμβουλές και επιμένει να αναφέρει ξανά και ξανά με εξαιρετικά δραματουργικό τρόπο τα προβλήματα, τα ανεπίλητα, τα δυσεπίλητα και όταν το ερευνήσει κάποιος πολύ προσεκτικά, ειδικά κάποιος ειδικός ψυχικής υγείας, θα παρατηρήσει ότι το πρόσωπο αυτό ουδέποτε ήθελε να ξεφύγει από τα προβλήματά του. Αυτό που ήθελε ήταν να πάρει μια τροφοδοσία μέσω του ήχτου, μέσω της φροντίδας, μέσω της προσοχής που του έδιναν οι άνθρωποι στους οποίους αφηγήθηκε με δραματουργικό τρόπο την ιστορία του. Δεν σας το κρύβω ότι έχω πάθει εδώ στο κανάλι τέσσερις-πέντε φορές ζημιά με αυτόν τον τρόπο. Τι εννοώ. Έχω λάβει στο παρελθόν ιστορίες τις οποίες έκανα vlog, έκανα βίντεο, ιστορίες που δεν έχω κάποιο λόγο να πιστεύω πως είναι ψευτικές, αληθινές ιστορίες από υπαρκτά πρόσωπα οι οποίοι με περισσή δραματουργικότητα περιέγραψαν και την κακοποιητική παιδική τους ηλικία και την βασανισμένη trouble θα λέγεται στα αγγλικά εφηβεία τους και τη δύσκολη νεότητα τους και τις δυσκολίες που βιώνουν στην ενηλικίωσή τους. Κάποια από αυτά τα βίντεο είχαν και πολλές χιλιάδες θεάσεις, πολλές χιλιάδες θεάσεις με σωρία ενθαρρυντικών σχολείων κάτω από τα βίντεο, τα οποία αυτά σχόλια έδιναν κατευθύνσει στο πρόσωπο που με περισσή δραματικότητα μου κατέγραψε μένα την ιστορία του και εγώ με πολύ ενσυναίσθηση παρουσία σε αυτή την ιστορία και στην πορεία να αντιληφθώ μέσω της συνεχιζόμενης επικοινωνίας με τον άνθρωπο που έστειλε την επιστολή ότι δεν ακολούθησε καμία απολύτως συμβουλή από τις δεκάδες δόκιμες συμβουλές που έδωσα και εγώ στο βίντεο αλλά και που έγραψαν άνθρωποι σοβαροί στα σχόλια αλλά διεκδικούσε να έχει την προσοχή των άλλων. Μάλιστα, μία περίπτωση πρόσφατα ήταν έτσι ιδιαίτερα ε, αναστατοτική, θα έλεγα, γιατί γνωρίζετε ότι έχουμε στο κανάλι τη συμμετοχή και στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής έχουμε μία ομάδα όπου συναντιόμαστε με τις γυναίκες μέσω Zoom κάθε Τετάρτη βράδυ για ένα-δύο ώρο και επίση διατηρούμε μια διαρκή συζήτηση στο Viper, σε μια κοινότητα στο Viper. Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σε έξι περιπτώσει έχω ζητήσει από πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή, πλήρωναν το ποσό που είναι, είναι 40 ευρώ το μήνα που πληρώνει κάποιος για να συμμετέχει στη συμμετοχή στο τέταρτο επίπεδο, ζήτησαν να αποχωρήσουν από τη συμμετοχή επειδή επανειλημμένα και στο Zoom αλλά και στο Viper Chat επιδείκνυαν συμπεριφορέ ιστριονικότητα και ναρκισισμού. Η ιστριονικότητα και ο ναρκισισμό είναι αλληλοεπικαλυπτόμενα. Και ίσω η περίπτωση στην οποία διαφαίνεται πολύ πιο καθαρά η ιστριονικότητα του ναρκισιστή είναι στην περίπτωση του καλυμμένου ναρκισιστή, του κρυφό ναρκισιστή. Αυτό ο οποίο παρουσιάζεται ω θύμα, ενώ στην ουσία δεν είναι θύμα, εξακολουθεί να είναι θήτη ο οποίος εμπλέκεται σε σχέσεις εξουσίας με άλλους θήτες. Μία περίπτωση ήταν ιδιαίτερα στενάχωρη, αναστάτωσε όλη την ομάδα του τετάρτου επίπεδου και ήταν μία περίπτωση που μας προβλημάτισε πάρα πολύ βαθιά, γιατί ήταν ένα πρόσωπο του οποίου η ιστορία του είχε μεγάλο σουξέ, μιλούσε για έναν κακοποιητικό άνδρα, ο οποίος απατούσε τη σύντροφο και είχε συμπεριφορά κακοποιητική προς αυτήν λεχτικά κακοποιητική όπως μας είχε καταγράψει. Η ιστορία της έγινε πολύ δημοφιλή στο κανάλι και αργότερα μέσα στο Zoom του τετάρτου επίπεδου παρουσίαζε κατά καιρού τα προβλήματα που είχε. Φυσικά ένα Συνηθισμένο μοτίβο σε αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι παρουσιάζονται ω συνεξαρτώμενοι, αλλά στην ουσία δεν είναι συνεξαρτώμενοι, είναι ευάλωτοι ναρκιστέ είναι με ιστηριονικότητα, είναι ότι χωρίζουν από του κακοποιητέ του και μετά επιστρέφουν πίσω στου κακοποιητέ του. Όταν είχε μπει αρχικά στην ομάδα, είπε: Εγώ έχω χωρίσει, κατάφερα να χωρίσω, θα προχωρήσω, θα σώσω τα παιδιά μου, θα, 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 επιστρέφει πίσω στην ομάδα εννοείται επειδή είναι ψυχοεκπαιδευτική ομάδα, δεν είναι ψυχοθεραπευτική ομάδα, δεχόμαστε τους ανθρώπους με τις αποφάσεις τους, αλλά σε κάποια φάση ήρθε και μας περιέγραψε ένα περιστατικό βίαιο, ένα περιστατικό βίας από τον άνδρα της προς ένα από τα παιδιά της. Όσοι παρακολουθήσατε το webinar του Σαββάτου που μας πέρασε, που είναι το πρώτο από μια σειρά webinars για τη βία, Θυμάστε ποια είναι τα συμπτώματα της σωματικής βίας, είχε συμπτώματα σωματικής βίας στο περιστατικό μας περιγράψει η κοπέλα. Για όσους δεν το παρακολουθήσατε από το τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ακόμη είναι μέσα στη μονταζιέρα. Αργεί να γίνει το μοντάζ, μόλι γίνει θα το ανεβάσω και θα υπάρχει στο playlist με τα παλιά webinars, με τα προηγούμενα webinars. Οπότε εκείνη τη μέρα που μας περιέγραψε έτσι πολύ ξεκάθαρα ότι υπήρξε βίο περιστατικό από τον άντρα τη προ το παιδί τη, εμεί πράξαμε αυτό που έπρεπε να πράξουμε, που οφείλαμε να πράξουμε ω ψυχοεκπαιδευτική ομάδα και εγώ ω η ψυχολόγο που διδάσκει την ψυχοεκπαιδευτική ομάδα. Κάναμε αναφορά του περιστατικού. Το αποτέλεσμα ήταν η κοπέλα αυτή την επομένη να μα κάνει μια τεράστια επίθεση μέσα στην ομάδα και να αποχωρήσει πυροβολώντα, γιατί με το να καταγγείλουμε το περιστατικό βία από τον άντρα τη προ το παιδί τη, χαλάσαμε την οικογένεια τη και της δημιουργήσαμε προβλήματα. Και εκεί είδαμε ότι μία γυναίκα η οποία δεν βάζει προτεραιότητα να προστατεύσει το παιδί της από τη βία, αλλά βάζει προτεραιότητα να μην χάσει τη σχέση της με έναν άνθρωπο τον οποίο χωρίζει και τα ξαναβρίσκει μαζί του, χωρίζει και τα ξαναβρίσκει μαζί του, τα ξεκάθαρο πλέον ότι υπήρχε το στοιχείο της ιστριονικότητας, της δραματικότητας. Έρχομαι στην ομάδα να μου δώσετε προσοχή, ενέργεια και αυτή την ενέργεια να την πάρω πίσω, όχι για να σώσω τον εαυτό μου, όχι για να προστατεύσω τα παιδιά μου, αλλά για να συνεχίσω να είμαι σε αυτό το αλυσβερίσι με τον αρκησιστή, με τον οποίο έχω ψυχοπαθολογική έλξη και ψυχοπαθολογικό κόλλημα. Ψυχοπαθολογικά κολλήματα μπορεί να υπάρχουν με συντρόφου. Δεν είναι το μοναδικό ζευγάρι που μπορεί να έχουν βγάλει και διαζύγιο και μετά να συνεχίσουν να συγκατοικούν. Αυτό να ξέρετε είναι μια τεράστια, τεράστια κόκκινη σημαία. Όταν δύο άνθρωποι χωρίζουν και τα ξαναβρίσκουν, χωρίζουν και τα ξαναβρίσκουν σημαίνει ότι έχουν σοβαρή ψυχοπαθολογία και οι δύο. Σημαίνει ότι και οι δύο είναι αρκιστιστέ. Γιατί ένα συνεξαρτόμενο, ένα γνήσιο συνεξαρτόμενο, ένα ο οποίο είναι πραγματικά συνεξαρτόμενο και έχει κάτι περισσότερο, και δεν είναι ένα κρυφονάρχιστο που προσπίτει το συνεξαρτόμενο, άμα φτάσει ο συνεξαρτόμενο και δει το φω, άμα ανοίξουν τα μάτια του και αντιληφθεί ότι ο σύντροφο του ήταν αρκιστιστή και γι' αυτό φεύγει, αποφύγει, φύγει μετά. Με τίποτα δεν πάει πίσω. Μπορεί να μπλέξει ξανά με ναρκιστή, αν δεν κάνει εντατική ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση, προκειμένου να ξεπεράσει το σοβαρότατο πρόβλημα συνδεσιμότητα που είναι η συνεξάρτηση, που έχει και σκοτεινέ πλευρέ, όπω έχουμε πει πολλέ φορέ. Και η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη, αλλά το να επιστρέφει πίσω, να χωρίζει και να επιστρέφει πίσω, να χωρίζει και να επιστρέφει πίσω, δείχνει ακριβώ μια ένα υπάλληλη, μια ψυχοπαθολογική έλξη, μια μεγάλη. Καύλα, θέλετε, μεταξύ δύο ναρκισιστών που κονταροχτυπιούνται. Και άλλοι μόνο αν έχουν και παιδιά. Αν κάποιοι είναι δύο ναρκιστέ μαζί και κονταροχτυπιούνται χωρί να έχουν παιδιά, μεγιά του με χαρά του το καλό μακριά μα, να μην μα παίρνουν εμά τα πειρά, αλλά μακριά μα. Λοιπόν, πάμε πίσω να μιλήσουμε για την ιστριωνική διαταραχή προσωπικότητα, η οποία μπορεί να περιγραφεί με βάση τον DSM ω ένα σταθερό μοτίβο συμπεριφορά όπου το άτομο ψάχνει συνεχώ προσοχή έχει συμπεριφορέ οι οποίε στοχεύουν στο να λαμβάνουν προσοχή, έχει σαγηνευτική συμπεριφορά και συναισθηματική υπεραντίδραση. Είναι η υπερβολική αντίδραση αυτών των προσώπων εάν του ξεμπροστιάσει. Με τον ίδιο δραματουργικό τρόπο περιφα... περιγράφουν τα προβλήματα τους ως τεράστια, με τον ίδιο δραματουργικό τρόπο θα σου επιτεθούν εάν του ξεμπροστιάσει και μπορεί να του ξεμπροστιάσει λέγοντα για παράδειγμα ότι αφού σου έχω συστήσει να κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Δεν το έκανε. Η επίθεση θα είναι τεράστια. Γιατί δεν θέλουν με τίποτα να χάσουν τα δευτερογενή ωφέλη τη ασθένεια του, που η ασθένεια του είναι η δραματοποίηση του και η θυματοποίηση του, την οποία απολαμβάνουν. Φτιάχνονται, τρελαίνονται να είναι το κέντρο της προσοχής έστω και με τέτοιο αρνητικό τρόπο. Όπω είπα και προηγουμένω, η διάγνωση αυτή είναι μια από τι διαγνώσει που εικάζεται ότι θα φύγει από τον DSM και ο κύριο λόγο είναι ότι έχει ισχυρή συνεισυνότητη με την αρχισιστική διαταραχή προσωπικότητα. Εμεί εδώ δεν μιλάμε για διαγνώσει. Μιλάμε για στυλ προσωπικότητα. Τον αρκιστικό στυλ προσωπικότητα εμπεριέχει και ιστριωνικά στοιχεία. Ε, και στο ερώτημα αν κάποιο έχει στρονικό στυλ προσωπικότητα δεν σημαίνει ότι είναι ένα άρκησος. Όχι. Σημαίνει ότι είναι. Ναι. ναι. Δεν έχουν όλοι να άρκηση ισχυρά ιστηρονικά στοιχεία. Ένας άνθρωπος ένα άνθρωπο με ιστηρονικό στυλ προσωπικότητα είναι να Γιατί, Γιατί συνεχώς συνεχώ επιζητεί την προσοχή, νιώθει άβολα σε συνθήκε όπου δεν είναι το κέντρο τη προσοχή, δείχνει συναισθήματα ο ιστηριονικό, το οποίο αποδεικνύεται να είναι αβαθύ και αλλάζουν γρήγορα. Είπαμε, είναι αρκιστέ, δεν συνδέονται ουσιαστικά με του άλλου ανθρώπου. Χρησιμοποιούν του άλλου ανθρώπου για να διαχειρίζονται το εσωτερικό του χάο, το ίδιο και ιστηριονική. Οι άνθρωποι με ιστηριονικότητα μιλάνε με ασάφεια, χωρί έμφαση σε λογικέ λεπτομέρειε. Το παν για αυτού είναι να παρουσιάσουν την κατάσταση του ω δραματική και ανεπίλητη. Γι' αυτό, άμα κάποιο καθίσει να αναλύσει τον λόγο τους και ειδικά τον γραπτό τους λόγο, θα δει ότι υπάρχουν ασάφειες και ανακολουθίες. Γιατί στόχος τους δεν είναι να πούν την αλήθεια, στόχος τους είναι να παρουσιαστούν ως καημένοι, ως με εξαιρετικά ταλαιπωρημένοι άνθρωποι και να πάρουν προσοχή από τους άλλους. Άρα οι κλαμμένοι και χειριστικοί άνθρωποι είναι και ιστηρονικοί και είναι και ναρκισίστες. Τίνουν οι ιστηρονικοί να θεωρούν τις σχέσεις που δημιουργούν πιο στενέ από ό,τι είναι στην πραγματικότητα επηρεάζονται εύκολα από ό,τι συνηγορεί με τη δική τους αφήγηση... της δικής τους εξαιρετικά δύσκολης και δραματικής συνθήκης. Και αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο... είναι να μοιράζονται την ιστορία τους για να πάρουν προσοχή... και όχι για να βάλουν σε εφαρμογή τυχόν συμβουλές και επιστημονικές γνώμες. Όσο κι αν συμβουλεύεις έναν ιστηρωνικό τύπο... έναν ναυκισιστή με ιστηρωνικότητα... Είναι σαν να ρίχνεις αυγά πάνω στον τοίχο. Δεν πρόκειται να ακολουθήσει καμία από τις συμβουλές σου για να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία ίσως και πραγματικά να βρίσκεται. Αλλά αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πάρει τις συμβουλές σου και να τις χρησιμοποιήσει για να πολεμήσει τον άλλον αρχισιστή με τον οποίο συνδέεται. Και στις περιπτώσεις που σας είπα ότι ξεγελάστηκα λόγω της υπερβολικής μου συνέστηση και της καλοσύνη μου παρουσίασα, διάβασα και παρουσίασα ιστορίε στα βίντεο ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν συνεξαρτόμενοι όπω παρουσιάζονταν και δεν ήταν απλά καημένα θύματα στι ιστορίε τη ζωή του, αλλά ήταν δύο να μαζί, τρει να μαζί, τέσσερι να μαζί. Σε όλε ακριβώ τι περιπτώσει πήραν την ιστορία του και την έριξα στα μούτρα του συντρόφου του, τη μάνα του, του πατέρα τους, του, λέγοντα του, κοιτάξτε, τι είπε ψυχολόγο για εσά. Και αυτό ήταν ακριβώ η μεγαλύτερη απόδειξη του ναρκισιστικού του στυλ προσωπικότητα. Γιατί αν θέλει να πει την ιστορία σου για να πάρει κατεύθυνση από τον ψυχολόγο και ενθάρρυνση από τον κόσμο στο ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, δεν πα να τη δείξει σε εκείνου που υποτίθεται είναι εχθροί σου και υποτίθεται προστα... θέλει να προστατευτεί από αυτού. Χρησιμοποιεί τι συμβουλέ για να προστατεύσει τον εαυτό σου. Αν πα και τι δείχνει, τι σημαίνει Σημαίνει ότι θε να πει Να, κοίτα, να πικάρει τον άλλο. Είπε και ψυχολόγο ότι είσαι ναρκιστή. Ναι, αλλά ψυχολόγο λέει τώρα ότι είσαι και εσύ ναρκισάρα που έγραψε την ιστορία. Και επικινδυνότερη ναρκισάρα γιατί το παίζει συνεξαρτωμένα άρα. Αν θέλετε να μιλήσουμε με τέτοιου όρου που δεν είναι επιστημονικοί, κάνω έτσι μια. Κάνω κι εγώ μια δραματική επέκταση <laughs> των <το> λέξεων. <laughs> Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο του ιστριονικού είναι να μοιράζονται την ιστορία τους για να πάρουν προσοχή. Μπορούν οι άνθρωποι με ιστριονικότητα να αγαπήσουν είναι δύσκολο με τους ανθρώπους με να διατηρήσουν, να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν αυθεντικές σχέσεις. Όλοι τους στη ζωή εκδραματίζουν τα συναισθήματα τους και τα παίζουν τα συναισθήματα τους σαν το ισχυρότερο χαρτί για να τραβήξουν την προσοχή των άλλων. Αυτό ελαχιστοποιεί την ικανότητα τους να δημιουργήσουν βαθιές συνδέσεις με νόημα τυπικά είναι ανίκανοι να είναι ειλικρινεί με τους άλλους. Ακριβώς επειδή δεν είναι ειλικρινεί με τον ίδιο του τον εαυτό. Τι συμβαίνει όταν αγνοήσουμε ένα πρόσωπο που έχει ιστριονικότητα, όταν κάνουμε τον γκρίζο βράχο σε έναν άνθρωπο με ένα αρχισιστικό στυλ πρόσωπο ο οποίος επίσης χαρακτηρίζεται από ιστριονικότητα. Το αποτέλεσμα είναι να αυξηθούν οι συμπεριφορές του για προσέλκυση προσοχής, αλλά και οι υπερδραματικέ συμπεριφορέ. Τον Grey Rock του κουρδίζει. Δηλαδή, αν ένα ναρκιστή έχει στριονικότητα, θα γίνει έξαλλο αν τον αγνοήσεις. Θα γίνει έξαλλο αν γίνει γκριζό βράχο. Ενώ ένα ναρκιστή χωρί στριονικότητα θα σταματήσει να ασχολείται μαζί σου και θα πάει να βρει το καινούριο supply. Οι ναρκιστέ με στριονικότητα γίνονται έξαλλοι όταν του αγνοούν. Ειδικά όταν τους αγνούν άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν έπεσαν στην παγίδα τους Έπεσαν στην παγίδα τους και τους έδωσαν προσοχή και σημασία Λοιπόν, για τη φίλη που ρωτάει Αν επειδή έχει τρία άτομα με στο περιβάλλον της Και κρίση πανικού Φοβάται Μήπω καταλήξει και αυτή η στηριονική και ταλαιπωρεί τον σύντροφο τη. Αυτό που θα τη πω είναι ότι η στηριονικότητα πάει πακετάκι με τον αρκισμό. Οπότε ένα άνθρωπο ο οποίο ανησυχεί να μην ταλαιπωρήσει τον σύντροφό του, τη σύντροφό του, του άλλου ανθρώπου γύρω του, έχει ενσυναίσθηση, η οποία ενσυναίσθηση λείπει. Η συναισθηματική ενσυναίσθηση από του ναρκιστέ. Οι ναρκιστέ δεν επιδεικνύουν συναισθηματική ενσυναίσθηση νομίζω ότι ακριβώς όπως και με τον αρκισισμό τη προσωπικότητα, η πρόληψη είναι να δουλέψουμε στο να αναλάβουμε τις ευθύνες του εαυτού μας, να σταματήσουμε να απολαμβάνουμε τα δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας ή των προβλημάτων μας και να επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε ουσιαστική σχέση με τον εαυτό μας ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε και αυθεντικές και ουσιαστικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Οι στριονικοί είναι εναρκισιστέ ακριβώ επειδή είναι ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά τεμπέληδε. Δεν θέλουν να κάνουν τη σκληρή δουλειά που απαιτείται από τον καθένα μα προκειμένου να ξεπεράσουμε τα τραύματά μα. Τα τραύματα δεν είναι δικαιολογία για καμία κακοποιητική συμπεριφορά. Τραύματα στην παιδική του ηλικία, τραύματα που να ξεκινούν από την παιδική του ηλικία μέχρι και σήμερα, έχουν και εναρκιστέ. Και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε έχουν και οι ναρκιστέ. Και οι ναρκιστέ, όταν έχουν ναρκιστικά ξεσπάσματα οργή, έχουν συναισθηματική απορρίθμιση. Και οι ναρκιστέ είναι τραυματισμένοι. Και οι ναρκιστέ έχουν σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Η διαφορά των ναρκιστών από του ανθρώπου με υγιή στυλ προσωπικότητα είναι πώ διαχειρίζονται τα τραύματά του. Οι ναρκιστέ χρησιμοποιούν τα τραύματα του ως αψι... ως α... Οι ναρκισιστές χρησιμοποιούν τα, τα... Οι ναρκισιστές επίτηδες χρησιμοποιούν τα τραύματα τους ως δικαιολογία για κάθε κακοήθεια τους, χρησιμοποιούν τα τραύματα τους ως σημαία και φλάμπουρο τους, χρησιμοποιούν τα τραύματα τους για να ξεφεύγουν από τις ευθύνες τους. Να μας γίνει μάθημα αυτό το πράγμα όλων και εμένα χρειάζεται να πάρουμε την ηθική απόφαση να είμαστε έντιμοι άνθρωποι, οι οποίοι να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Η ιστριονικότητα σημαίνει την ευθύνη του εαυτού μου να τη ρίχνω σε άλλους ανθρώπους, να κάνω εμετό τους δικούς μου εσωτερικούς δαίμονες τους άλλους και να αποζητώ οι άλλοι συνεχώς να με λυπούνται, να με θαυμάζουν ότι είμαι ήρωας που κατάφερα να επιβιώσω από τέτοιε ηθίκες και να μην μου λένε και όποιε συμβουλέ μου δίνουν, εγώ να τις πετάω στο καλάθι των αχρήστων, να τις αχρηστεύω, να, ε, ε, να, να έχω αντεπιχειρήματα παράλογα, γιατί μου συμφέρει πάρα πολύ να είμαι κρίμα, μου συμφέρει πάρα πολύ να ζω σε μια προβληματική συνθήκη, μου συμφέρει ιδιαίτερα να δέχομαι ήχτο και θέλω να μου ταΐζουν το ψάρι στο στόμα, όχι να με μάθουν να ψαρεύω κατά την κινέζικη παροιμία. Νομίζω είναι η κινέζικη παροιμία που λέει: Αν πραγματικά να βοηθήσει τον άλλον, μην του δώσει το ψάρι να το φάει, μάθε τον να ψαρεύει. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τι δικέ σα σκέψει και απόψει και ίσω ιστορίε παρόμοιε αν έχετε. Χαιρετώ. Μου. Θέλω να πω κλείνοντα ότι ο λόγο που οι ιστορίε γίνονται ανώνυμα. Ο μοναδικός λόγος είναι γιατί μπορεί όντως ένα πρόσωπο που γράφει μια δραματική ιστορία να έχει στοιχεία αναρκησιστικά και ιστριονικά και να θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την ιστορία προκειμένου να πάρει ναρκισιστική τροφοδοσία και να πάρει ήχτο. Και είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις ιστοριών που εκ των υστέρων αντιλήφθηκα ότι έγινα κορόιδο, πιάστηκα κορόιδο από τους αποστολείς των επιστολών και σχεδόν σε όλε έμπαιρναν με το προφίλ του από κάτω και σχολίαζαν κάτω από κάθε σχόλιο. Ενώ εγώ κάνω τι ιστορίε ανώνυμα, έμπαιρναν και σχολίαζαν κάτω από κάθε σχόλιο. Μην ψάχνετε για σχόλια, γιατί έχουν μπει σε απόκρυψη όλα αυτά τα πρόσωπα, το 3, 4, 5. Πόσα είναι που έστειλαν ιστορίε με ιστριωνικά κίνητρα. Και ναρκιστικά κίνητρα και όχι ψυχοεκπαιδευτικά κίνητρα. Αλλά εξακολουθούν οι ιστορίε του να είναι χρήσιμε γιατί, εάν ένα άνθρωπο με ένα ηγέστηλ προσωπικότητα χωρί κακοήθεια βίωνε αυτά τα πράγματα, θα μπορούσε να ωφεληθεί από τι συμβουλέ και που δίνω εγώ και τι συμβουλέ στα σχόλια. Γι' αυτό παραμένουν οι ιστορίε επειδή μπορούν να είναι χρήσιμε για ανθρώπου που περνούν παρόμοια, αλλά έχουν διάθεση να επιλύσουν τα προβλήματά του και όχι να τα εκμεταλλευτούν. Τα προβλήματα τους για να είναι συναισθηματικά παράσιτα. Μακριά από μας. Γεια! Yeah.